Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην οίκια Λάρισας. Δρόμοι, πλατείες και αυλές σπιτιών που μετατράπηκαν σε λίμνες. Η βροχή άρχισε να πέφτει ασταμάτητα. Δίπλα στην πλατεία του χωριού είχε στηθεί η προγραμματισμένη λαϊκή αγορά. Τα φρεάτια είχαν γεμίσει από σκουπίδια. Σε λίγη ώρα η στάθμη του νερού είχε ανέβει. Ο δρόμος έγινε απροσπέλαστος. Τι έγινε, καταστροφή. Μπόρα, έβριξε πολύ. Λόγω της λαϊκής ήταν και βρώμικα κάτω, τα φρεάτια γεμίσανε. Οπότε πλημμύρισε ο δρόμος. Εντάξει, προσπαθούμε τώρα να τον επαναφέρουμε. Από την βροχή, λοιπόν, εκεί έχουμε αυτό το φαινόμενο να πνιγούμε σχετικά. Να πνιγείτε, λέτε. Σχήμα λόγου το πνίσμα. Εδώ, όλο αυτό το κομμάτι έχει γεμίσει νερό, οπότε ήταν επικίνδυνο. Τώρα τι κάνετε εδώ πέρα, μέσα στην πρώτη αγωνία. Ανοίγουμε τα φρεάτια, να φύγει το νερό, να πέσει η στάθμη του νερού. Να μπορούσε να είναι πρόσβαση ο δρόμος. Αυτό. Γιατί τα φρεάτια ήταν. Τα φρεάτια είναι φύλλα, είναι η λαϊκή που εφηβίασε το νερό, πέσανε καστάκια, πέσανε. Λαστικά είναι λογικό. Φαινόμενο του καιρού. Εξού και αυτό που είπε η Υπουργική Προστασία ότι θα έχουμε φαινόμενο ακραία. Εμείς όμως δράσαμε αστραπία. Σαν υπηρεσία καθαριότητας, δράσαμε αστραπία και πιστεύω ότι σώσαμε την κατάσταση. Συνεργεία του Δήμου έσπευσαν στο σημείο. Οι υπάλληλοι έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες με τη βροχή να πέφτει ασταμάτητα να καθαρίσουν τα φρεάτια. Ο όγκος της βροχής ήταν τεράστιος και έτυχε να είναι και η λαϊκή εδώ. Και πήρε και τα προϊόντα και αυτά και βουλώσαν και φρεάτια και αυτά και προσπαθούμε να ξεβουλώσουμε τα φρεάτια. Αμέσως κλήθηκε και η πυροσβεστική. Αυλές σπιτιών που βρίσκονταν κάτω από το ύψος του κεντρικού δρόμου πλημμύρισαν. Οι ιδιοκτήτες τους, έντρομοι, βγήκαν έξω από τα σπίτια τους. Η κακοκαιρία έπληξε όλο τον ομό. Στα Φάρσαλα, λόγω της κακοκαιρίας, τα σχολεία έκλεισαν νωρίτερα. Χωρίς ρεύμα, λόγω της βροχόπτωσης, έμειναν αρκετές περιοχές της Λάρισας. Προβλήματα στο σύστημα ηλεκτροδότησης είχαν και τα χωριά Χάλκη, Πλατήκαμπος και Κυψέλη.